Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα παρουσίαση της Τρίτης μαζί μου. Βλέπω ότι ο ήχος είναι εντάξει, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θα αρχίσουμε αμέσως την παρουσίασή μας. Αρχίσουμε πάλι από την συνηθισμένη εισαγωγή που κάνουμε εδώ πέρα, με αυτό το πίνακα ενός καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε πριν από 100 χρόνια από την δικιά μας εποχή. Και σε αυτό το κόσμο απεικονίζει το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από τη δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα ηχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Αυτό όμως που δεν προέβλεψε ο καλλιτέχνης ήταν ότι αυτή η εποχή θα ερχόταν πολύ νωρίτερα από ότι αυτός φανταζόταν, καθώς ήρθε 100 χρόνια νωρίτερα από ότι ο ίδιος σκεφτόταν. Και αυτό διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα, όπως βλέπετε εδώ στις εικόνες. Όλο αυτό που φανταζόταν ο καλλιτέχνης ήρθε 100 χρόνια νωρίτερα από ότι φανταζόταν και στις λιμενικές περιοχές. Όπως γνωρίζετε όμως, όλα αυτά τα καινούργια μέσα μεταφοράς τα οποία φαντάστηκε ο καλλιτέχνης και πλέον έχουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, εκτός από το πλεονέκτημα που έχουν να μεταφέρουν ανθρώπους και διάφορα άλλα αγαθά, έχουν και μερικά μειονεκτήματα. Μερικά από αυτά, ή μάλλον τα πιο σημαντικά, είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και έχουμε την έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο επόμενο και κυριότερο ουσιαστικά πρόβλημα αυτής της εποχής, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους ή κάνει εισβολή στη φύση και η φύση καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Και ανέφερα ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της δικιάς μας εποχής, διότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για το οποίο άμα δεν πάρουμε δραστικά μέτρα για να εξαλείψουμε αυτό το πρόβλημα, θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον, καθώς δεν θα υπάρχει δρόμος του γυρισμού. Ενώ στα προηγούμενα μειονεκτήματα που είδαμε νωρίτερα, δηλαδή έλλειψη ασφάλειας και υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, αν πάρουμε κάποια μέτρα εμείς οι ίδιοι, μπορούν να λυθούν. Αλλά η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εάν προχωρήσουμε πολύ, μετά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα όπως ήταν πριν. Γνωρίζετε όμως ότι ο άνθρωπος είναι πολύ επίμονος και είναι τόσο επίμονος που ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει, με σκοπό να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαέριων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν τις επιφάνειες μέσω της οξινής βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα που έχουμε με το περιβάλλον, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που για να λειτουργήσουν χρησιμοποιούν τα ορυκτά καύσιμα, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης τους απελευθερώνονται διάφορα αέρια τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Οπότε, ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, ή μάλλον μια λύση, είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με λιγότερη κατανάλωση της ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά της γης από το πρώτο επίπεδο στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο. Και αυτό γιατί στο δεύτερο επίπεδο δεν θα
υπάρξουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκκους, ποτάμια, λίμνες, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Οι άνθρωποι όμως κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Όμως σε αυτό το σημείο, επειδή έπρεπε να κατασκευάσουν τεράστιες πυλώνες, αυτό σημαίνει και μεγάλη κατανάλωση υλικών και φυσικά πολλά περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και εδώ έχουμε μία εικόνα που μας το δείχνει και κάτι ανάλογο έχουμε στην Κίνα. Το τραμ μετροχούσε στην οροφή, διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το τραμ το οποίο χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Και εδώ πέρα βλέπουμε τρεις εικόνες όπου μας δείχνουν ένα άλλο μέσο μεταφοράς, το Teleferik, εάν δεν ξέρετε πώς λέγεται. Εδώ έχουμε, βλέπουμε μάλλον στην αριστερή εικόνα πώς είναι το Teleferik και δεξιά έχουμε δύο εικόνες που δείχνουν τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Αυτά σίγουρα τα μέσα μεταφοράς τα έχετε δει εάν έχετε πάει σε κάποιο χιονοδρομικό κέντρο ίσως ή σε κάποιο άλλο μέρος το οποίο προσελκύει τουρίστες. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορτής του Ανατόλη Γιουνίτσκι, που μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ έχουμε πάλι ένα πίνακα αυτού του καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό και εδώ έχουμε μερικές εικόνες που επίσης μας το επιβεβαιώνουν. Όπως βλέπετε, τις χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε σε διάφορες καθημερινές του δραστηριότητες, σε μουσικά όργανα και για διάφορους άλλους σκοπούς. Μα ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα βλέπουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, ουσιαστικά το εσωτερικό της, όπου ένα από τα πρώτα πράγματα που διακρίνουμε είναι αυτές οι δέσμες αποσύρματος και είναι αλλιώς χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Από κάτω έχουμε το υλικό πλήρωσης που γεμίζει το υπόλοιπο κενό της γραμμής. Γύρω-γύρω έχουμε το σώμα ή τη διατομή της σιδηροτροχιάς και πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα τις τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης, η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο άνετες για το περιβάλλον. Αυτό απλώς σε μια παρένθεση να το έχουμε. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η τρίτη που είναι η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα έχουμε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη. Και σε αυτήν εδώ έχουμε την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να
έχετε αναπτύξει μέχρι τώρα είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Επειδή συνεχώς αναφέρω για το πόσο καλό είναι αυτό το καινούριο σύστημα μεταφοράς και τόσα πλεονεκτήματα που έχω αναφέρει. Οπότε θα πω μερικές γενικές πληροφορίες. Σαν μια πιο καινούργια τεχνολογία έχει και πιο αποδετικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όταν το όχημα αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες, το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και γι' αυτό δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς μας αφορά πάνω απ' όλα ή μάλλον ένα από τα κυριότερα πράγματα που μας αφορούν είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Και είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας. Δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Επίσης, να πω ότι η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Τώρα θα πω μερικά άλλα στοιχεία. Ένα από αυτά είναι ότι ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουστας της μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι από 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα της παραγωγής που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα μειώνει και την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια που θα λειτουργήσει, με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα καύσει 70 εκατομμύρια τόνους ρήπου, ατμοσφαιρικού οξυγόνου μάλλον, και δεν θα δημιουργήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπων. Μια υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγκυχτες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει και σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Τώρα ας δούμε τα υπολογισμένα διατύπωνα μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Ωραία. Εδώ βλέπουμε ένα όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, το οποίο θα είναι μέσα στις πόλεις. Αυτό παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι και φτάνει 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το δεύτερο φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα και είναι για μεγάλες αποστάσεις και παίρνει 6 άτομα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς μπορεί η ασφάλεια των επιβατών, πώς εξασφαλίζεται μάλλον η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ πέρα θα σας δείχνω ένα διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω ή μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, τις οποίες οδικές μεταφορές χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας για την μετακίνησή μας, δηλαδή αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία κτλ. Μετά βλέπουμε άλλα είδη μέσα
μέσω μεταφορών, τα οποία είναι πάνω στις ράγες, και βλέπουμε και με το μικρότερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway, που είναι αυτά με το πράσινο. Και για να δικαιολογήσω γιατί έχουν το μικρότερο ποσοστό, θα πω ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν αυτό το μικρότερο ποσοστό, και αυτό είναι ότι το γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, γεγονός που αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με οχήματα, ζώα και ανθρώπους, και αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή επίσης γύρω από τους δρόμους της σειράς, από όπου δηλαδή θα περνάει το όχημα, θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη. Δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους, όπως ξέρετε. Η υπέργεια μεταφοράς χορδών λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ πέρα έχουμε τη σύγκριση Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Και θα ακολουθήσουν τώρα διαγράμματα, τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια που βλέπετε εδώ πέρα. Και πάμε στο πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ πέρα το καταλαμβάνει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση και έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Βλέπουμε ότι έχει αρκετά μεγάλη διαφορά το ποσοστό το οποίο ανήκει στις οδικές μεταφορές. Μετά έχουμε το άλλο που είναι τραμ και βλέπουμε με ακόμα μικρότερο ποσοστό το οποίο έχουν τα οχήματα της Skyway. Εδώ πάλι βλέπουμε άλλο ένα διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με συντηρητικές δαπάνες, όμως εδώ παρατηρούμε ότι έχουν ανέβει και τα ποσοστά των υπόλοιπων μέσων μεταφοράς. Εδώ πέρα σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν οι οδικές μεταφορές, οι οποίες εδώ έχουν μεγαλύτερο ποσοστό με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Και να υπενθυμίσω ότι τις οδικές μεταφορές τις είδαμε και νωρίτερα στο διάγραμμα που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη, καθώς με αυτά τα στοιχεία συμπεραίνουμε ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας. Επίσης, να συνεχίσουμε να βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλα τα διαγράμματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής, το έχουν τα οχήματα της Skyway. Εδώ, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας, βλέπουμε, ή μάλλον παρατηρούμε, ότι το τελεφερίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, μετά βλέπουμε το αεροπλάνο με σχετική μικρή διαφορά. Έχουμε τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway. Όμως εδώ αξίζει να παρατηρήσουμε ότι αυτό το διάγραμμα δεν θέλει να δείξει το μειονέκτημα ενός συστήματος μεταφοράς, αλλά θέλει να υποδείξει το πλεονέκτημα. Οπότε σε αυτό το διάγραμμα είναι καλό που έχουν οι μεταφορές της Skyway το μεγαλύτερο ποσοστό. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και εδώ πέρα φεύγουμε από τα διαγράμματα και θα θέλω να σας δείξω λίγο, να σας παρουσιάσω τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων, καθώς η εταιρεία δεν βγάζει μόνο οχήματα τα οποία είναι για ανθρώπους, αλλά και για μεταφορά αγαθών. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το είδος μεταφοράς, έχει μάζα
50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και έχουμε άλλη μια εικόνα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 80 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unis Christian Technologies. Όπου εκεί πέρα γίνονται όλα ουσιαστικά εκεί ξεκίνησε το έργο και μετά εξαπλώθηκε. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, όπου είναι εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το EcoFest, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να κάνουν βόλτα φυσικά με τα μέσα μεταφοράς τα οποία εκτίθονται εκεί πέρα και να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Εμιράτο της Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι μία άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να περιβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα και για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες, όπου για αυτή την παρουσίαση, μάλλον για αυτό το θέμα, είχαμε καλύψει και μερικές λεπτομέρειες στην προηγούμενη παρουσίαση. Εάν θέλετε να ακούσετε κάτι παραπάνω για αυτό το θέμα, μπορείτε επίσης να πείτε και να σας ενημερώσω. Επίσης υπάρχει και σχετικό link στα social media που έχουμε, το οποίο οδηγεί στο άρθρο, για το οποίο όπου στο οποίο υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα οικολογικά κτίρια. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη, τον πολυοδομικό σχεδιασμό. Εδώ πέρα βλέπουμε μάλλον διάφορα λογότυπα από εταιρείες, τις οποίες σίγουρα γνωρίζετε. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι ξεκίνησαν όλες κάποτε από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που είναι σήμερα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με τις υπηρεσίες που προσέφεραν στους καταναλωτές τους. Ένα κοινό το οποίο έχει Skyway με αυτές τις εταιρείες είναι ότι και αυτή έτσι σιγά σιγά άρχισε σαν μια ιδέα, σιγά σιγά υλοποιήθηκε και έγινε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και βλέπουμε, μάλλον παρατηρούμε συνεχώς, ότι προχωράει και μια μέρα θα φτάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε, οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους ανεβαίνει συνεχώς καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Να αναφέρω επίσης τι είναι η IPO σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε. Στα αγγλικά λέγεται και Initial Public Offering, όπου είναι η πρώτη δημόσια πώληση
μετοχών μιας ανώνυμης εταιρείας σε απεριόριστο αριθμό προσώπων. Με άλλα λόγια, αυτό είναι όταν μια εταιρεία βγαίνει στο χρηματιστήριο. Τις περισσότερες φορές μια εταιρεία εισέρχεται στο χρηματιστήριο για να προσελκύσει επενδύσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει την επιχείρησή τους. Και εδώ πέρα να συνοψίσουμε σε αυτή την πρώτη παρουσίαση για να προχωρήσουμε στα νέα που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι κοινοτόμα υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φυσικά φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, σκέφτεται τις ανάγκες του και παράλληλα φροντίζει το πλανήτη μας. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το chat όπου μπορείτε να γράψετε ελεύθερα ό,τι θέλετε. Πριν πάμε στα νέα, θα ήθελα πρώτα να πω κάτι για το οποίο μπορείτε να έχετε ερώτηση. Ακούσατε που ανέφερα συνεχώς το UST, ίσως το USKY ή το Skyward Community και θα ήθελα να εξηγήσω σε εσάς τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά. Λοιπόν, οπότε το έργο μεταφοράς χορδών είναι διεθνές και ως εκ τούτου η ανάπτυξή του συνδέεται με διάφορες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Η UST ή αλλιώς Unique Stream Technologies είναι μια εταιρεία μηχανικών που σχεδιάζει, κατασκευάζει και επιστοποιεί τη μεταφορά χορδών στη Λευκορωσία. Η UST έχει την έδρα της στο Μίνσκ. Η USKY Transport είναι μια εταιρεία που εργάζεται επιχειρησιακά για την προώθηση και ανάπτυξη του έργου μεταφοράς χορδών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συγκεκριμένα, η USKY Transport λειτουργεί στο κέντρο δοκιμών μεταφοράς στην Σάρτζα. Το Skyward Community είναι μια διεθνής πλατφόρμα πληθωχρηματοδότησης που προσελκύει επενδύσεις για το έργο μεταφοράς χορδών στο πλαίσιο μιας σύμβασης μετατρέψιμου δανείου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η UST και η USKY Transport αποτελούν μέλος του ομίλου εταιριών Skyway, η οποία εμπλέκεται άμεσα στην κατασκευή, το σχεδιασμό και την πιστοποίηση της μεταφοράς χορδών σε όλο τον κόσμο. Κοιτάμε να προχωρήσουμε στα νέα. Εδώ έχουμε το πρώτο νέο, όπου ο Εμμάνουελ Χατζηγκέτα, πρέσβης της Ρουάντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επισκέφτηκε ξανά το κέντρο δοκιμών χορδών στην Σάρτζα. Αυτή τη φορά, η Διεθνής Σύμβουλος του Συμβουλίου Ανάπτυξης Ρουάντα και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου της Ρουάντα τον συνόδευσε, όπως βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα. Να πω μερικές πληροφορίες για την χώρα που η Ρουάντα κατατάσσεται μεταξύ των 10 κορυφαίων χωρών της Αφρικής στην εκπαίδευση, την υγεία και την ποιότητα της κυβέρνησης, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη. Η συνεργασία της με το έργο Stream Transport μπορεί να αποτελέσει όθηση για την παρατέρω ανάπτυξη της χώρας. Στην περιοδία, οι σύνεδροι επισκέφτηκαν τον επιβατικό σταθμό και έκαναν δοκιμαστική οδήγηση σε ένα πιστοποιημένο τροπικό Unicar στην πίστα των 400 μέτρων. Οι καλεσμένοι επίσης επισκέφτηκαν και το περίπτερο που επιδεικνύεται ένα ταχύπλο μοντέλο μεταφοράς χορδών, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Μετά την ξενάγηση στους καλεσμένους παρουσιάστηκε μία παρουσίαση της μεταφοράς χορδών, όπου ο ιδρυτής του έργου Ανατόλη Γιουνίτσικη παρουσίασε προσωπικά τις τυπικές σχεδιαστικές λύσεις τεχνολογίας. Σήμερα το έργο μεταφοράς χορδών διατίθεται όλους τους πόρους που χρειάζεται για να προσφέρει κανείς στους πελάτες και τους πολίτες της Ρουάντα υψηλής ποιότητας, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα μεταφοράς χορδών. Άμα θέλετε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το άρθρο, υπενθυμίζω ότι αναρτούμε τον σύνδεσμο στα chat που έχουμε, στο Viber, στο Skype και στο Messenger, όπου μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά άρθρα με περισσότερες λεπτομέρειες. Και τώρα πάμε στο επόμενο. Στις
Σήμερα αναρτήθηκε ένα άρθρο που έλεγε ότι στην επιστημονική έκδοση Innovative Transport δημοσιεύτηκε το άρθρο το οποίο είναι σχετικά για τα ηλεκτρονικά διαβατήρια, για το συγκρότημα των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Και τώρα θα σας αναφέρω τα κυριότερα σημεία αυτής της δημοσίευσης. Αρχικά, να απαντήσουμε στην ερώτηση τι είναι το ηλεκτρονικό διαβατήριο. Αυτό είναι ένα έγγραφο που συνδυάζει τεχνικές και λειτουργικές πληροφορίες για ένα προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Με απλά λόγια, είναι μία βάση δεδομένων. Κάθε στοιχείο του συγκροτήματος μεταφορών μπορεί να έχει ένα τέτοιο διαβατήριο. Τώρα να πάμε στα πλεονεκτήματα αυτού του ηλεκτρονικού διαβατήριου. Σε σύγκριση με το χάρτινο διαβατήριο, το e-passport δεν έχει ουσιαστικά περιορισμός όγκου. Αυτό επιτρέπει την αποθήκευση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά μέσα και την καταγραφή όχι μόνο της εργοστασιακής κατάστασης του αντικειμένου, αλλά και της τρέχουσας. Και χάρη στην εικονική φόρμα, η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα θα γίνει ακόμα πιο γρήγορη. Τώρα, σχετικά με την ασφάλεια, ένα ηλεκτρονικό διαβατήριο μειώνει το κίνδυνο εγκληματικής απειλής. Το σύστημα θα αποκλεί πλαστά έγγραφα, αντίγραφα, διαβατήρια για τον εξοπλισμό που δεν πληρεί τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας. Οποιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό διαβατήριο θα πραγματοποιείται μετά από πλήρη επαλήθευση των δικαιωμάτων πρόσβασης και των εξουσιοδοτήσεων. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά διαβατήρια θα επιτρέψουν στον έξυπνο σύστημα να λαμβάνει οργανωτικές και διαχειριστικές αποφάσεις πιο αποτελεσματικά, καθώς και να σχεδιάζει διάφορους τύπους συντήρησης των επισκευών. Άμα θέλετε να διαβάσετε και αυτό περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το άρθρο στο όπου έχει το πρωτότυπο στα ρώσικα σε PDF document. Και με αυτά τελείωσε και η σημερινή μας παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Τώρα την επόμενη Τρίτη μάλλον δεν θα κάνω εγώ webinar, αλλά θα κάνει ο άλλος συνεργάτης. Και σας εύχομαι καλές γιορτές που θα έρθουν σε λίγο την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας, για το χρόνο που αφιερώσατε. Και θα σας καληνυχτήσω και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο μέχρι την επόμενή μας συνάντηση. Γεια σας!